Μπα, τα ίδια. Ξέρεις, εγώ σπίτι, καμιά βόλτα στα μαγαζιά, ο Γιάννης όλη μέρα στη δουλειά και ο μπαμπάς το ίδιο. Και είναι πολύ στεναχωρημένος αυτές τις μέρες ο καλός μου. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει, αλλά χώρισε με την Κλέρι. Τι είπες, Λίδα, μην κλείσεις. Το κερατό μου. Έλα, Λίδα, συγγνώμη μου, μου έπεσε το ακουστικό από το χέρι. Παραπάτησες. Ναι, εδώ σε ένα... τι έλεγες, χώρισε ο πατέρας σου με την Κλέρι. Ναι, ο γλυκός μου, και έχει κάτι νεύρα, αλλά που θα πάει, θα το πάρει απόφαση. Θα τον βοηθήσω κι εγώ. Μπράβο, έτσι μπράβο. Ναι, 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 να τον βοηθήσεις. Να τα ξαναβρουν. Όχι, όχι, καλέ, τι να τα ξαναβρουν, θα τον βοηθήσει να το ξεπεράσει. Α, αυτό εννοούσες. Αυτό φυσικά. Τι, να τα ξαναβρουν και να ξαναχωρίσουν. Φαντάζεσαι, ράκος θα γίνει ο άνθρωπος. Λες, ε. Λέω. Μπορεί να έχεις δίκιο. Μιχάλη μου, πρέπει να σε αφήσω τώρα, γιατί περιμένω να της τηλεφωνήσω η φίλη μου η Μάρο. Μιμή. Τι Μιμή? Μιμίδη μου είπες. Αχ, ναι, μπερδεύτηκα. Γεια σου. Ολόκληρος καναπές. Στο κέντρο θέλω να κάτσω, έλα. Τι είσαι εσύ, βραγόρι μου. Μαλώ. Μαλώνατε πάλι, έτσι δεν είναι? Δεν είναι ανάγκη να μου απαντήσετε. Άλλωστε δεν θα σας ακούσω. Πάλι καλά, με σάλταρε. Σκάσε με ακούσουμε. Αν όλα έχουν πάει καλά, για μένα εννοώ, όχι για σας. Τι χιούμορ. Τώρα θα βρίσκεστε και πάλι ο ένας μέσα στο σώμα του άλλου. Και από ό,τι θυμάμαι τότε που είχατε έρθει σπίτι μου και με παρακαλούσατε να σας αλλάξω, αυτό είναι κάτι που δεν σας αρέσει καθόλου, ε. Γελάει. Δεν σε ανακόπανε, ρε. Λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρήσω και πολύ, σας λέω ότι μπορώ να διορθώσω τα πράγματα. Μπορώ να σας ξαναλλάξω. Άντε, μπράβο, γιατί παρατράβηξα τα αστεία, ε. Αλλά όχι χωρίς αντάλλαγμα. Δηλαδή. Λες να θέλει να του κάτσεις. Ο Χριστός. Όχι, αν είναι έτσι, ας μας αλλάξει πρώτα και του κάθεσαι μετά. Τώρα τι καταλαβαίνεις, σου το ανοίγω το κεφάλι. Να σου πω, έλα. Λοιπόν, έτσι ακριβώς μαλώναμε κι εμείς. Εγώ και ο συγχωρεμένος ο αδελφός μου, ο Θρασίβουλος. Τελικά μας ακούει. Δεν ξέρω πώς το κάνει, αλλά το κάνει. Όχι, 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 όχι. Απλώς σας έχω καταλάβει πάρα πολύ καλά. Όπως καταλάβαινε και εμάς ο πατέρας μας. Τώρα τι μας νοιάζουν τα οικογενειακά του, μου λες. Τώρα βέβαια θα μου πείτε τι σας νοιάζουν τα οικογενειακά μου. Σας νοιάζουν. Καλώς ή κακώς έχετε μπλεχτεί σε μια πολύ δύσκολη ιστορία. Κάλεστε αναπαυτικά. Έχω να σας πω πολλά. Ο παππούς μου που λέτε. Ωραία, μάνα μου, από που το άρχισε. Είχε δουλέψει για πάρα πολλά χρόνια σε ένα δαματορυχείο στη Νότια Αφρική, στο Cape Town. Εκεί δεν ξέρω πώς ακριβώς, αλλά είχε βρει ένα πολύ καλό κόλπο να τσουρνεύει διαμάντια. Τι να κάνει? Να τα κλέβεις, κάσε. Καλό κουμάσαι, ο παππούς. Όταν το κομπόδεμα έφτασε σε πολύ μεγάλα ύψη, την έκανε ο παππούς από εκεί. Γύρισε στην Ελλάδα και αγόρασε το μισό φανερωμένο. Παντρεύτηκε, έκανε παιδί, τον πατέρα μου, και έκρυψε τα υπόλοιπα διαμάντια με σκοπό να τα δώσει σε εμάς, τα εγγόνια του, όταν θα μεγαλώναμε. Αχ, Παναγία μου, τι μας ενδιαφέρουν όλα αυτά? Σας ενδιαφέρουν. Όταν μαλώσαμε για τα καλά με το Θρασίβουλο και ο αδελφός μου αποφάσισε να κυνηγήσει την τύχη του σαν σαχτά. Την τύχη μου μέσα. Ο πατέρας, για να μας συνετίσει, μας έπταξε τα διαμάντια του παππού. Για να τα παίρναμε όμως, έπρεπε να συνεργαστούμε. Μας έβαλε ένα γρίφο.
Σε μένα έδωσε την απάντηση και στο Θρασίβουλο την ερώτηση. Και άλλος αδελφός τίποτα. Μου αρέσει που σε συνεπήρει αφήγηση. Ρε, να δούμε τι θα γίνει με το χάλι μας. Ο άλλος αδελφός, για να μην αναρωτιέστε, κληρονόμησε την υπόλοιπη περιουσία. Κάποια ακίνητα τα οποία ρευστοποίησε και τα έκανε business στην Αυστραλία. Εκεί είχα μια σκασίλα. Έλεγα τι να κληρονόμησε ο μεγάλος τώρα, καταλάβες. Τα πράγματα είναι απλά. Εγώ δεν πρόλαβα να μιλήσω με τον αδελφό μου, γιατί πέθανε εξ θείας σας. Όμως χρειάζομαι την ερώτηση του γρίφου που θα μου οδηγήσει στα διαμάντια. Και αυτή την ερώτηση θα τη βρείτε εσείς. Όπα, εδώ είμαστε. Μόλις τη μάθω και πρώτες πέτρες, θα σας αλλάξω. Και πώς θα. Θα παίρνω κάθε μέρα την εσπερινή σημαία. Αν βρείτε την ερώτηση, θα τη δημοσιεύσετε στις αγγελίες, στα προσωπικά. Αν είναι σωστή, μέσα σε δύο μέρες θα εμφανιστώ και θα σας αλλάξω. Ναι, και αν τη βρούμε και αυτός εξαφανιστεί. Δυστυχώς δεν έχετε άλλη λύση από το να με εμπιστευτείτε. Θέλω την ερώτηση μέσα σε 10 μέρες. Αλλιώς. Αλλιώς μη χολοσκάτε. Εγώ θα χάσω τα διαμάντια, που βέβαια αξίζουν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Πόσα! Αλλά θα μου το δώσετε εσείς. Κλείσε το στόμα σας, θα μπει καμιά μύγα μέσα. Τι νομίζατε αλήθεια, ότι θα χάσω 1 εκατομμύριο ευρώ? Όχι, αγαπητή μου. Ή την ερώτηση που οδηγεί στη λύση του γρίφου, ή 1 εκατομμύριο ζεστά ευρουλάκια και ο καθένας ξαναμπαίνει στο σώμα του. Αλλιώς, πρέπει να το πάρετε απόφαση ότι θα ζήσετε ο ένας στη ζωή του άλλου. Για πάντα. Τι λες, μωρέ! Η απάντηση του γρίφου είναι η εξής. Τρένο, γαλάζια οδός, πλάτανος και αγκίστρι. Τρένο, γαλάζια οδός, πλάτανος και αγκίστρι. Καλή τύχη. Καλή τύχη. Να και το ρόφημα της γιαγιάς. Έλα, κόρη μου, έλα. Λοιπόν, πιες μια γερή γουλιά. Ναι. Γερή. Αμάν, κύριε Διονύση, τι είχε αυτό το πράγμα μέσα, χωνή βατράχου. Κανονικά δεν πρέπει να σου πω, γιατί είναι οικογενειακό μυστικό. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, κόκκινο κρασί, σπόρος παπαρούνας, λίγο μέλι και μια πρέζα ποτάση. Θες να με στείλεις? Καλά, βρε αγόρι μου, ένα αστείο έκανα. Αγία Θέκλα μου, άλλο κακό να μην με βρει σήμερα. Και από μένα ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, Αγία μου. Λοιπόν, ας τις γκρίνεις. Πάω να σου φέρω να φας λίγη σούπα τώρα που είναι ζεστή. Έχει και συνέχεια, βλέπω το μαρτύριο, ε. Αν δεν ήξερα ότι κάνεις πλάκα, να ξέρεις ότι θα παραξηγιόμουν. Ωραία, δεν κάνω πλάκα. Μην πιάσεις και μια φούντωση. Τι έχει αυτό το πράγμα μέσα? Έτοιμη και η σούπα. Βρε Φαέθον, έχεις περάσει η Λάρα? Ξέρω, πώς σου ήρθε τώρα, στα 5 μου. Σε ρωτάω γιατί μου φαίνεσαι λίγο κόκκινος εδώ έτσι. Να τα, δεν νιώθω πολύ καλά, να τα. Είσαι αλλεργικό σε κάτι? Ναι, στα γιατροζώβια. Ρε τι έπαθα, στα καλά καθούμενα. Έλα, κάτσε να σε βοηθήσω. Έλα. Τι έκπληξη είναι αυτή. Καθάριζα λίγο. Δεν περνάτε μέσα? Δεν το κλείνεις αυτό το λαλά? Τι έγινε ρε παιδιά? Τα έπαιξες, ε. Εμείς να δεις. Σας παρακαλώ παιδιά, πείτε ότι μου κάνετε πλάκα. Μακάρι να σου κάναμε πλάκα, ρε Μιχάλη, αλλά δεν βλέπεις πως είμαστε. Μισή ώρα πριν το κεφαλικό. Είναι μούτρα ανθρώπων αυτά που φαίνονται να κάνουν αστεία? Για να πω την αλήθεια, δεν είναι. Να κάτσω, ρε παιδιά. Να κάτσω, δεν με κρατάνε τα πόδια μου. Στο ασανσέρ. Καλά, μωρέ, πώς? Τι πώς, μωρέ, Μιχάλη, τι πώς? Άμα ξέραμε πώς το κάνει, δεν θα μπορούσαμε να το αντιστρέψουμε. Τι ρωτάς τώρα κι εσύ? Όχι, εννοώ.
Πώς δεν πήρατε χαμπάρι ότι ήταν αυτός? Δεν ήσασταν και σε γήπεδο με 3.000 κόσμο? Οι τρεις σας ήσασταν σε ένα χώρο ένα επί ένα. Κράτα την αγανάκτησή σου, Μιχαλάκη, γιατί τα χειρότερα τα κρατήσαμε για παρακάτω. Δηλαδή? Δηλαδή δουλεύει αυτή η μπακατέλα, έτσι δεν είναι? Τι είναι, άσε. Θα το βάλω εγώ. Κόφτο ρε κόπανε. Εγώ είμαι, σου λέω. Καλά, δεν είναι ανάγκη να τον βρεις τον άνθρωπο, δεν σε έχω φτώσει κιόλας. Γιατί να συμβαίνουν σε μένα αυτά? Γιατί να συμβαίνουν κακά πράγματα σε καλούς ανθρώπους? Καλά, σκάσε τώρα και βλέπε. Ταινία φέρατε? Ναι, ο μάγος Μέρλιν και το ένιγμα του Κάμπου. Ενοχλώ? Πα, τι γίνεται στον κόσμο? Καιρός ήταν. Τα πουλάκια μου νόμιζαν ότι θα την κλείτωνε. Εδώ που τα λέμε, είχαν πολύ μεγάλο θράσος. Είχαν την αντίποση ότι μπορούσαμε να πουληθούμε πολύ εύκολα. Συγγνώμη, τους γνωρίζατε? Όχι, είχα ακούσει ότι κάποιοι από τους συνάφη μας δέχτηκαν απειλές. Και ενέδωσαν? Όχι βέβαια, μάλλον όχι, αφού τους πιάσανε. Αυτό ήταν που σας απασχολούσε τις τελευταίες μέρες, ε? Και αυτό. Κακά τα ψέματα, Ουρανία, η δουλειά μας κρύβει πολλούς κινδύνους. Τι τραβάτε κι εσείς οι καραβοκύριδες? Ποιος μπορεί να νιώσει τον καημό του εφοπλιστή? Τι θα γίνει τώρα? Θα περάσει όλο το απόγευμα κατά από τη μύτη μου? Περίμενα, μήπως και με χρειαζόσασταν. Έλα, που ψάχνεις ευκαιρία για κανένα κουτσομπολιό. Πηγαίνε στη δουλειά σου. Μάλιστα. Απίστευτο. Κι όμως. Και τώρα? Τις άκουσες τις επιλογές? Ή βρίσκουμε την ερώτηση που αντιστοιχεί στην απάντηση του Γρίφου, ή του δίνουμε 1.000.000 ευρώ. Μα είναι με τα καλά του? Πού να βρεθούν τόσα λεφτά? Ελπίζαμε ότι θα μας τα έδινες εσύ. Τι ρε κολλητέ, που ψαρώνεις κιόλας. Είναι δυνατό να βρούμε 1.000.000 ευρώ? Άρα στρεφόμαστε στο Γρίφο. Τρένο. Γαλάζιο οδός. Πλάτανος και Αγκίστρι. Τι μπορεί να ρωτήσει κανείς για να πάρει αυτή την απάντηση? Τι είναι αυτό που κάνει τσαφτσούφ? Ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, χαιρετάει τον Πλάτανο και του αρέσει το ψάρι. Δεν αφήνεις τις βλακίες κι εσύ? Γιατί, Αγιάννη, κάπως έτσι δεν πρέπει να σκεφτούμε? Ένιγμα είναι. Βέβαια, θα βοηθούσε να ήταν κάτι πιο εύκολο. Όπως, ψηλός καλόγερος και κόκαλα δεν έχει? Γιατί θα βάζεις μαζί μου? Εγώ να βοηθήσω θέλω. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Δεν το πιστεύω ότι οι ζωές μας εξαρτώνται από το αν είμαστε καλοί στα ενίγματα. Ποτέ δεν μου άρεσαν τα κολοενίγματα. Περιμένεις καμιά κόμενα? Όχι βέβαια. Πάω να ανοίξω. Γιατί το κάνεις να νιώθει άσχημα? Υποτίθεται ότι είναι φίλος, δεν τον αγαπάς? Δεν παρεξηγείται ο Μιχαλάκης. Θα έθωνα! Τι έλαθες καλά? Από του χάρου τα δόντια γλίτωσα. Ο μπαμπάκα σου είναι επικίνδυνος. Δεν πρέπει να τον αφήνετε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Γιατί, τι έγινε? Κινδύνευε η σωματική μου ακαιρότητα. Κόντεψε να με ξεπαστρέψει, του το όσκασα. Έλα, κάτσε να μας τα πεις. Συγγνώμη που ήρθα έτσι απρόσκλητος, αλλά δεν είχα πού αλλού να απευθυνθώ για λίγη βοήθεια. Καλά έκανες. Μπορείς να μείνεις αν θέλεις, δεν υπάρχει πρόβλημα, κρεβάτια υπάρχουν. Άρε Μιχαλάκη. Να σε καλά, δεν ξέρεις πόσο με υποχρεώνεις. Τι θα του παστακωθείς εδώ? Αμάρε Γιάννη. Τι Γιάννη, τι συμβαίνει? Εσείς δεν έπρεπε να είστε στο γραφείο τώρα? Ποιος θα του τα πει? Λίγα. Γεια σου, Πάπη. Μάντεψε με ποιο κάνω τσάτ. Με τον Μπιν Λάντεν. Με τη μαμά. Όπα, έφυγε. Μπαίνει σε meeting, λέει. Τέλος πάντων, μιλούσαμε 20 ολόκληρα λεπτά. Τι μου λέγεις? Αφιέρωσε 20 ολόκληρα λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο της? Μην είσαι στριμμένος. Μου είπε να σου δώσει ένα φυλάκι. Πώς άλλαξες έτσι εσύ τις τελευταίες μέρες?
Κακό είναι που σ' αγαπάω και θέλω να είσαι ευτυχισμένος. Α,